Κυρίες και κύριοι, ανήμερα του Αγίου Νικολάου σήμερα και αρκετοί πιστοί βρέθηκαν σε εκκλησίες. Οι περισσότεροι τήρησαν τα μέτρα προστασίας. Δεν έλειψαν όμως και αυτοί οι οποίοι είναι οπαδοί θεωριών συνωμοσίας και είναι μεταξύ αυτών και πολλοί αρνητές της μάσκας. Πιστοί εισέρχονται στον ιερό ναό του Αγίου Νικολάου στην Κεσαριανή για να ανάψουν ένα κερί παρά τα μέτρα κατά της πανδημίας. Δεν μην επιτρέπεται μέσα να καθίσουμε. Θα ανάψουμε και θα φύγουμε. Δεν είναι καλό αυτό το μέτρο που κάνουν. Σε εκκλησίες θα πρέπει να ελεύθερες. Δεν είναι ταραξίες οι παπάδες, ούτε το κοινό που πάει στην εκκλησία να προσκυνήσει. Από νωρίς το πρωί, δεκάδες είναι οι πιστοί που προσέρχονται εδώ στον ιερό ναό του Αγίου Νικολάου στην Κεσαριανή προκειμένου να ανάψουν ένα κεράκι. Ο επίτροπος του ναού του ζητά να περιμένουν στη σειρά τους και να τηρούν μεταξύ τους τις αποστάσεις ασφαλείας. Περιμένετε εδώ στη σειρά για να περιμένετε στην εκκλησία? Ναι, μάνα. Μου πει να περιμένετε έξω. Ναι. Στον ιερό ναό του Αγίου Νικολάου στην Ασκληπίου, οι πιστοί που ήρθαν να ανάψουν ένα κερί βρήκαν τις πόρτες κλειστές. Έτσι, όπως βλέπετε πίσω μου, κάθονται και προσεύχονται έξω από την εκκλησία. Ήρθα γιατί είχα τον πατέρα μου Νίκο και να ανάβω ένα κεράκι, αλλά είναι κλειστά τώρα. Πάντως υπάρχουν και αυτοί που προσήλθαν στις εκκλησίες χωρίς μάσκα και πιστεύουν ότι ο κοροναϊός δεν μεταδίδεται μέσα στους ναούς. Είναι ο οίκος του Θεού και στον οίκο του Θεού δεν επιτρέπεται να μεταδοθεί το κακό. Οι έλεγχοι για την εφαρμογή των μέτρων κατά του κοροναϊού δεν σταματούν ούτε σήμερα. Παρόλο που λόγω της ημέρας οι αστυνομικοί ελέγχουν κυρίως ποιος κινείται στο κέντρο της Αθήνας για να προλάβουν τυχόν επεισόδια, παράλληλα ελέγχουν αν οι πολίτες φορούν μάσκες και αν έχουν μαζί τους τα απαραίτητα έγγραφα που να δικαιολογούν τη μετακίνησή τους. Γιατί βγήκατε? Έχω ένα μήνυμα, ναι. Και μου λέει θέλω να βάλει πρόστιμο, ξέρω εγώ. Γιατί να σας βάλουν πρόστιμο? Έτσι λέει, ξέρω εγώ.